Επιτρέψτε μου πριν περάσω στην ανάπτυξη της ερώτησης να σας ευχηθώ καλή θητεία με αφορμή την εκλογή σας στη θέση του Προέδρου του ΣΕΓΑΣ και καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση, περνάω αμέσως, κυρία Πρόεδρε. Αφορά τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου των σεισμόπληκτων περιοχών της Θεσσαλίας, του νομού Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων, μετά και τις εκτεταμένες καταστροφές που σημειώθηκαν κατά τους πρόσφατους σεισμούς. Οι πληγέντες των περιοχών αυτών της Θεσσαλίας, των περιφερειακών ενωτήτων της Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν αφενός μια τραγική κατάσταση. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύεται και μια σειρά άμεσων και πιεστικών προβλημάτων για τα οποία θα πρέπει να δρομολογηθεί και η επίλυσή τους, αλλά και η αντίστοιχη μέρημνα το επόμενο διάστημα, τόσο από πλευράς κυβέρνησης, όσο και από πλευράς περιφέρειας, δήμων, τοπικής διοίκησης γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, οι σεισμόπληκτοι μαθητές βιώνουν και αυτή μια πρωτοφανή κατάσταση. Παράλληλα με τα σπίτια τους που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί πολλά, έχουν υποστεί, όπως γνωρίζει και η κυρία Υπουργός, έχουν υποστεί καταστροφές και ζημιές και σχολικές φυσικά μονάδες σε πολλά χωριά, περιοχές της Θεσσαλίας. Αφενός δεν τους επιτρέπουν, δεν επιτρέπουν στους μαθητές σε πολλά από αυτά να συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία που ήρθε στο εμπαρόδο, είχε διακοπεί λόγω COVID, λόγω των μέτρων αυτών των έκδοτων, που και ο σεισμός έρχεται να επιδεινώσει αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική. Είναι όμως, συνεπώς, γίνεται κατανοητό πως αυτή η έκτακτη κατάσταση και αντίστοιχα οι αντίξουες συνθήκες που βιώνουν οι μαθητές και καλούνται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις γενικότερα όλοι οι μαθητές, τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας, ειδικότερα οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου, κάτω από αντίξουες συνθήκες, καλούνται να προετοιμαστούν για τις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και το ερώτημα, κυρία Πρόεδρε, είναι αν το Υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα σε ρύθμιση ώστε να δοθεί μοριοδότηση, ποσόστος, τέλος πάντων, στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη φετινή χρονιά, στις πληγέντες περιοχές φυσικά. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ πρωτίστως να δηλώσω την συμπαράσταση του Υπουργείου μας, αλλά και τη δική μου σε όλους τους πληγέντες από το σεισμό της 3ης Μαρτίου του 2021, όπως κάνετε κι εσείς. Άλλωστε, αυτό η ερώτησή σας αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας. Σε σχέση με την ερώτησή που μας καταθέτετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του νόμου 4.521/2018 και του άρθρου 68 του νόμου 4653 του 20, ισχύουν τα εξής. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των γενικών ενιαίων λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων των περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ανωτάτων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφύτους, των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου, ακόμη και αν υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση παύλα δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περίοδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο 3013 του 2002. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ειδικό ποσοστό στο οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανακατηγορία λυκείου, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο σπερινό, το οποίο ποσοστό δεν υπερβαίνει ανακατηγορία το 2%.
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό. Προβλέπονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν πετύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας του στη συγκεκριμένη σχολή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Από αυτά που σας ανέφερα λοιπόν, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζει επαρκώς για τις περιπτώσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης και των αποφύτων των γενικών ενιαίων λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων των περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι σεισμοί και οι πλημμύρες. Μάλιστα, τα ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται από την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Θα σας θυμίσω ότι παρόμοια υπουργική απόφαση εκδόθηκε στις 5 Δεκάτου του 20 για το δημοτικό διαμέρισμα Φαναρίου Πάργας και των περιοχών του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από το σεισμό της 21ης Μαρτίου του 20. Ειδικότερα εκδόθηκε με ρυθμό Φ 253-2 κάθετος 12-83-48 κάθετος Α5 υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ακαδημαϊκό έτος 2021, μαθητών και αποφύτων γενικών και επαγγελματικών λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παύλα δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 20. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή την κυρία Υπουργό. Τα προβλεπόμενα, όπως ανέφερε και η ίδια, από το σχετικές νομικές νομοθετικές διατάξεις. Το ζήτημα απλώς είναι στην πρακτική του υλοποίηση, όπως είπατε. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο, να καταλάβω αυτό που είπατε, καταλαβαίνοντας μάλλον αυτό που είπατε, είναι ότι εφόσον τελειώσουν οι εξετάσεις πανελλαδικές, τότε το Υπουργείο θα εκδώσει τις σχετικές εγκυκλίους, αποφάσεις κτλ. Στο μεταξύ, οι μαθητές θα πρέπει να υποβάλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις. Με μέρημνα ποιον, τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Οι ίδιοι δηλαδή, οι ίδια, οι τοπικοί, με την έννοια στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στη Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, αυτό θα είναι μέρημνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκεί. Των καθηγητών δηλαδή, που, ή των ίδιων των μαθητών. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια προετοιμασία για να φτάσουμε στις εξετάσεις και πολύ δε περισσότερο στην απόφαση του Υπουργείου που είπατε και εσείς προηγουμένως, κυρία Υπουργέ. Άρα λοιπόν αυτό θα γίνει με μέρημνα των υπηρεσιών του Υπουργείου, της δευτεροβάθμιας τοπικά ή με ατομική, να το πω έτσι, ευθύνη των μαθητών που θα πρέπει να κοιτούν, να ψάχνουν κτλ. Ένα είναι αυτό. Όντως, σε έκτακτη ανάγκη έχει κηρυχθεί ούτως άλλως η περιοχή. Αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε τέτοια δείγματα γραφής δηλαδή και από το παρελθόν που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από τους σεισμούς. Εμείς θεωρούμε ότι και το Υπουργείο και η κυβέρνηση, εκάστοτε κυβερνήσεις απέναντι σε τέτοια ζητήματα οφείλουν να δείχνουν τη δέουσα προσοχή αλλά να φροντίζουν και να λαμβάνονται άμεσα όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να βοηθηθούν στην εκπαίδευσή τους οι μαθητές και ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ανασυζητούμε σήμερα, οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου για την προετοίμασή τους εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Όμως πέρα από αυτό, δηλαδή το ζήτημα της μοριοδότησης, που είναι το βασικό ερώτημα της ερώτησης σήμερα και συζητούμε, θα θέλαμε να βάλουμε και το εξής. Αυτά τα παιδιά, πολλά από αυτά τα παιδιά είναι χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία έχουν υποστεί, άλλα έχουν καταστραφεί. Τα ξέρετε, έχετε ήδη αντίληψη. Είχατε πάει στην περιοχή, να μην τα επαναλαμβάνω. Όμως κάποια από αυτά έχουν υποστεί οι σχολικές μονάδες ζημιές. Άλλες μπορούν να επισκευαστούν. Άλλες θα πάρει ένα διάστημα τέλος πάντων η επισκευή τους. Όπως και να έχει, η εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να φτάσουμε στις πανελλαδικές, θα είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, προβληματική. Αυτά τα παιδιά τώρα αναγκάζονται πού να διαβάσουν, πώς να προετοιμαστούν, σε σκηνές. Δηλαδή, καταλήγω στο εξής, δεν θα έπρεπε ή δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, με μέρημνα του κράτους, των δήμων, της περιφέρειας, να υπάρξουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να έχουν ακόμα και το χώρο για να μπορούν να
προετοιμαστούν, να διαβάσουν, να προετοιμαστούν, αλλά και την αντίστοιχη ενίσχυση διδασκαλίας, την ενισχυτική διδασκαλία μπροστά και στις εξετάσεις. Και μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν απόρρια του σεισμού, αλλά και, αν θέλετε, και της πανδημίας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.